Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης συναντήθηκε χθες στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Υπουργό Άμυνας Ιταλίας σε μια κίνηση που δείχνει την όλο και αυξανόμενη συνεργασία και προσπάθεια συντονισμού της Ελλάδας με την Ιταλία, με το μενού να εικάζεται ότι περιελάμβανε τόσο το πρόγραμμα των κορβετών, την αμυντική συνεργασία και τα S-130. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Μαξίμου, κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν Ελλάδα και Ιταλία σε τομείς όπως το μεταναστευτικό, η ασφάλεια και τα περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξη συνεργασίας στις προκλήσεις αυτές, καθώς και στον τομέα της άμυνας, καταλήγει η ανακοίνωση του Μαξίμου. Η Ιταλία τα τελευταία χρόνια έχει εδραιωθεί ξανά σε μια μεγάλη αμυντική βιομηχανία, ειδικά στο ναυτικό τομέα, προσφέροντας και στην Ελλάδα σειρά εξοπλιστικών λύσεων, τις οποίες είδαμε και κατά τη διάρκεια του προγράμματος απόκτησης νέων φρεγατών, και ακόμα πιο έντονα στο πρόγραμμα που εξελίσσεται αυτή τη στιγμή για την προμήθεια νέων κορβετών για το πολεμικό ναυτικό. Η πρόταση της Ιταλίας για τις κορβέτες. Η Ιταλία έχει μπει δυναμικά στο πρόγραμμα κορβετών του πολεμικού ναυτικού, με την πρότασή της να είναι στις δύο τελικές επιλογές που διαθέτει η ηγεσία προς επιλογή, μεταξύ των Ιταλικών Doha ή αλλιώς γνωστές ως F-630 και των Γαλλικών Gowind. Η πρώτη φορά που είδαμε επίσημα την Ιταλική κορβέτα κλάσης Doha ή αλλιώς FCX-30 ως επιλογή για το πρόγραμμα κορβετών του πολεμικού ναυτικού ήταν στην κοινή εκδήλωση Onyx και Ficantieri για τα ναυπηγεία Ελευσίνας. Παράλληλα, η Ficantieri έχει υπογράψει μνημόνια κατανόησης με αριθμό πιθανών νέων προμηθευτών ελληνικών εταιριών στο πλαίσιο της υψηλού επίπεδου διαδικασίας που ακολουθεί το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την αυπήγηση 4 κορβετών και την ολοκληρωμένη παροχή υποστήριξης ILS και ISS. Η λύση της Ιταλίας για τα S-130. Η Ιταλία φαίνεται ότι απαντά θετικά στις ερωτήσεις της Ελλάδας περί διαθεσιμότητας πώλησης μεταχειρισμένων S-130J σε αδιευκρίνιστο αριθμό, κάτι το οποίο θα δώσει άμεση λύση στο τεράστιο πρόβλημα με τα μεταγωγικά της πολεμικής μας αεροπορίας. Αμυντική συμφωνία ή ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής με την Ιταλία. Στόχος, όπως έχει δηλώσει αρκετές φορές ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος, είναι υπογραφή εξοπλιστικών συμφωνιών σε συνδυασμό με αμυντικές συμφωνίες ή ακόμα καλύτερα, ρητρών αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής στα πρότυπα της συμφωνίας με τη Γαλλία. Δεν φαίνεται απίθανο η Ιταλία να προσθέτει μια αντίστοιχη τέτοια συμφωνία στην Ελλάδα, με στόχο τόσο την εδραίωση συνεργασίας όσο και της ανάληψης μέρους των εξοπλιστικών προγραμμάτων και των τριών κλάδων των ενόπλων δυνάμεων. Πείτε μας τη γνώμη σας για την προοπτική αυτή στα σχόλια κατά από το βίντεο. Μην ξεχάσετε να πατήσετε μου αρέσει στο βίντεο, να το κοινοποιήσετε με τους φίλους σας και να θυμηθείτε να δείτε ότι έχετε κάνει σίγουρα εγγραφή στον MSHD με ενεργοποιημένο το καμπανάκι για όλες τις ειδοποιήσεις. Δείτε τις τελευταίες εξελίξεις και τις αναλύσεις στο mshd.gr.